της ημέρας, αφού πρώτα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει το θέμα της παράνομης εισρωής μεταναστών. Καθημερινό το φαινόμενο εγκατάλειψης τους από διακινητές στα ανοιχτά της θάλασσας. Πολιτική αντιπαράθεση κορυφής για το θέμα. Μπαράζ διαρρήξεων στο φυλακτόνο Μουέβρου. Κλέφτες δεν σεβάστηκαν ούτε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Έκαναν φύλο και φτερό νοικοκυριά. Ανησυχούν οι κάτοικοι. Κάθε πέρσι και καλύτερα για τις κροπόλες της Ξάνθης. Δεν είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν. Με άδειες σακούλες οι καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με το πρώτο θέμα βεβαίως της ημέρας, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά, μιας και ολοένα και περισσότεροι είναι οι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι και καταλείπονται από τους διακινητές τους στα ανοιχτά. Οι περισσότεροι μετανάστες από τη Συρία διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Ελλάδα με στόχο τη σωτηρία. Το θέμα, ωστόσο, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ανήμπορες να το διαχειριστούν. Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει πλέον η εισρωή παράνομων μεταναστών, με τους διακινητές να επιλέγουν τα υδάτινα περάσματα, μιας και στα χερσαία σύνορα του Εύρου τόσο ο φράχτης όσο και το σχέδιο Ασπίδα έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά. Καθημερινό, ωστόσο, πλέον είναι το φαινόμενο παράνομου μετανάστες, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, να εγκαταλείπονται στα ανοιχτά ή να επιχειρείται εγκατάληψή τους στις ακτές. Παρόμοιο περιστατικό είχαμε και σήμερα, με τον ένα ωστόσο διακινητή να συλλαμβάνεται. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι σύνοριακοί φύλακες στον Εύρο αλλά και οι λιμενικοί της Θράκης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το επόμενο χρονικό διάστημα με την πτώση των νερών στον ποταμό Εύρου, τα κύματα των παράνομων μεταναστών που θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στην Ελλάδα θα είναι πολύ μεγάλα. Όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δέχονται τεράστια πίεση, έτσι και η Σαμοθράκη. Θα πρέπει, όπως και στον Εύρο, να γίνει κάτι ανάλογο και εκεί. Από ό,τι γνωρίζω, θα υπάρξει σήμερα μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τις αποφάσεις αυτής της σύσκεψης. Η ανησυχία μας είναι έντονη και προσπαθούμε να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως συνδικαλιστικός φορέας. Το έχουμε αναδείξει. Έχουμε συναντήσει την κυρία Χριστοδουλοπούλου ως υπεύθυνη της μεταναστευτικής πολιτικής. Έχουμε συναντήσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τους τα έχουμε αναφέρει αυτά. Τους έχουμε προειδοποιήσει μάλλον για το τι θα επακολουθήσει και δυστυχώς για μας επιβεβαιωθήκαμε πλήρως. Το φαινόμενο είναι εξαιρετικά συχνό, σχεδόν καθημερινό στην περιοχή μας. Για να σας δώσω, καταλάβατε μόνο το τελευταίο τετραήμερο από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και σήμερα είχαμε δύο μεγάλες περιπτώσεις, μία στη Σαμοθράκη, μία στην Αλεξανδρούπολη, 36 άτομα στη Σαμοθράκη, 30 σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Χρησιμοποιούμε συνεχώς κάθε διαθέσιμο μέσο που διαθέτουμε, αλλά για την υπερχρήση τους κιόλας τα σκάφη αρχίζουν να χαλάνε. Οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε δύναμη που διαθέτανε, η διαχείριση είναι εξαιρετικά δύσκολη και όλα αυτά σε μια περιοχή που τη θάλασσα, το πέλαγος, έχει τεράστιες αποστάσεις, οπότε η χρήση τους απαιτεί πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, να πας στην περιοχή, να συνομεύσεις την περιοχή, να μπορέσεις να ανακόψεις αυτό το κύμα. Το θέμα της διαχείρισης της παράνομης εισρωής μεταναστών αποτέλεσε και το κυρίαρχο ζήτημα της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών αλλά και της φυσικής ηγεσίας του λιμενικού σώματος. Την ίδια ώρα, οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που καλούνται να διαχειριστούν χωρίς πόρους, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βαγγέλης Λαμπάκης, το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Πέραν όλων των άλλων, παρακαλώ την Αθήνα να σκεφτεί ότι η ευαισθησία της Θράκης ακουμπάει σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευαίσθητη Θράκη, για ένα σημείο όπου υπάρχει η ανάγκη διαφορετικών πολλαπλών επεμβάσεων από ό,τι σε όλη την άλλη την Ελλάδα. Να μιλάμε για σύνορα τα οποία είναι φυσικά και τα οποία μπορούν, μόλις λίγο πέσουν τα φουσκωμένα νερά, να περνάνε κατά χιλιάδες αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Να μην έχουμε τις υποδομές, να μην υπάρχουν στρατόπεδα άδεια, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε χώρους εδώ στον Εύρο, όπου υπάρχει όλη αυτή η αδυναμία και όλη αυτή η ιδιαιτερότητα, και μετά από 3-4 μήνες να κλαίμε εδώ, γιατί αυτή η Θράκη θα είναι ένας χώρος όπου το μουσουλμανικό στοιχείο θα επικυριαρχεί. Εδώ εμείς οι χριστιανοί θα γίνουμε μειονότητα, και τα λέω αυτά καθαρά και δεν με ενδιαφέρει ποιος με ακούει και ποιος δεν με ακούει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Ακούσατε λοιπόν τι τόνισε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Σημειώνω και όλα σε αυτό το οποίο και με πολύ νόημα τόνισε, δηλαδή ότι οι χριστιανοί θα γίνουν μειονότητα στη Θράκη. Να παραμείνουμε λίγο στο ζήτημα, καλησπερίζοντας τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Θράκης, τον κύριο Σάκη Ζησίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζησίδη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Νομίζουμε πως είμαστε καλά. Ωστόσο, η ασπίδα, οφείλουμε να πούμε, ο σχεδιασμός αυτός των συναρμόδιων υπουργείων που αφορούσε στην αντιμετώπιση της παράνομης εισρωής μεταναστών στη χώρα μας από τα χερσαία σύνορα, φαίνεται ότι δεν μπορεί τουλάχιστον προς το παρόν να εφαρμοστεί στα θαλάσσια σύνορα, που πλέον εκεί έχει μεταφερθεί το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης από πλευρά της πολιτείας. Πρόκειται για πρόσφυγες πολέμου. Επομένως, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά και με τη βοήθεια και των άλλων κρατών. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, οι μετανάστες θέλουν να πάνε σε άλλα κράτη. Ακόμη ένα σημαντικό, πρέπει να βρούμε τρόπους στο να μπορούμε να ελέγχουμε τους χώρους φύλαξης. Μ' ακούτε? Βεβαίως και σας ακούμε, κύριε Ζησίδη, και με πολύ ενδιαφέρον. Και οι χώροι φύλαξης πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κράτης και υγιεινής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο προσωπικό του ελληνικού σώματος, που έρχεται σε επαφή με τους μη νόμιμους μετανάστες για τη μετάδοση διαφόρων ασθενειών. Νομίζω ότι είναι ευνόητο αυτό, σαφέστατα. Δυστυχώς είμαστε ανέτοιμοι. Είμαστε και ανέτοιμοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι ακούσαμε και το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης πριν από λίγο. Ακόμη και τα υλικά τα οποία και διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, σιγά σιγά και από την πολλή χρήση, αρχίζουν να θεωρούνται απαρχαιωμένα. Και επίσης δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Παραδείγματος χάρη, όσοι συλλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται στο νησί της Αμοθράκης, δεν ξέρουμε πού θα πάνε. Δεν υπάρχει ένας χώρος για να κρατηθούν. Και μάλιστα θα υπάρξουν και σύντομα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και κινητοποίησεις επ' αυτού. Αλλά σε πολλά μέρη, νομίζω, της χώρας, των θαλάσσιων συνόρων, συμβαίνει αυτό. Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σας μιλάω από τη Σάμο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Σάμο αυτή τη στιγμή. Εξέγερση. Εξέγερση. Κρατουμένων, ναι. Μάλιστα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, λοιπόν, εξέγερση κρατουμένων, οι οποίοι πώς είναι στο σύνολό τους και ποια δυναμική, μάλλον, κλινώνει είχε αυτό το κτίριο για να γίνει εξέγερση? Είναι ένα κέντρο κράτησης και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Το οποίο κέντρο κράτησης πόσους ανθρώπους μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι πρότινος? Όχι πολλούς, αλλά τις τελευταίες μέρες το έχει παραγίνει. Φιλοξενεί είναι, δηλαδή, εκατοντάδες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι αυτό το φαινόμενο, κύριε Ζησίδη, το οποίο το βλέπουμε και εμείς. Και πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους, διότι και εσείς θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει ίσως να φιλοξενηθούν. Δηλαδή, δεν μπορείς να το ονομάσεις καν κέντρο πρώτης υποδοχής. Ακούγεται πολύ ωραίο για να είναι κέντρο πρώτης υποδοχής. Λοιπόν, κύριε Ζησίδη, παρακαλώ. Από ό,τι μας είπαν, θα βρούμε και άλλα στρατόπεδα να θα μεταφέρονται από τα νησιά μας στο κέντρο, στην Αθήνα δηλαδή. Έτσι, για εσείς στρατόπεδα σε χώρους. Όπως είπε και η κυρία Χριστοδουλοπούλου, να σας ευχαριστήσω θερμά πάντως, κύριε Ζησίδη, προς το παρόν. Ακούει και ο κόσμος όλα αυτά τα οποία και από την πρώτη στιγμή, βεβαίως, οφείλουμε να πούμε, που δημιουργήθηκαν αυτά τα κέντρα. Χαρακτηρίζονταν κέντρα φιλοξενίας, κέντρα πρώτης υποδοχής και είχες την αίσθηση ότι πηγαίνεις σε ένα χώρο ο οποίος είναι καθόλου αξιοπρεπής και πολιτισμένος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, εννοείται. Ούτε χώρος πρώτης υποδοχής, ούτε χώρος φιλοξενίας. Τη φιλοξενία προσπαθούν να τη δείξουν συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι και κινούνται μέσα εκεί. Να παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα, μιας και συστάσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναφέρονται στους παράνομους μετανάστες ως τέτοιους. Λάθρομετανάστες, αλλά ως πρόσφυγες, γιατί όπως είπε, είναι όλοι πρόσφυγες, έκανε υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Στασία Χριστοδουλοπούλου. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου, μιλώντας μάλιστα στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι από τις επισκέψεις που έκανε ίδια σε ξενοδοχεία, είδε ότι όλοι είναι πρόσφυγες και μάλιστα πολύ υψηλού επίπεδου, και ότι έκανε επισκέψεις και σε πλατείες και δεν είδε κανέναν. Η υπουργός προσέθεσε μάλιστα, στις πλατείες δεν υπάρχουν μετανάστες. Τώρα, αν βγαίνουν τα πρωινά για να λιαστούν, αυτό είναι άλλο θέμα. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία και εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης αλλά και της αρμόδιας Υπουργού Τασίας Χριστοδουλοπούλου με σκληρές ανακοινώσεις. Διυπουργική σύσκεψη για τις προσφυγικές ροές πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μαξίμου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η αναπληρώτρια Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Στασία Χριστοδουλοπούλου, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης και ο Υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος Δρίτσας. Επίσης συμμετείχαν ο Ναύαρχος του Λιμενικού αλλά και ο Υπαρχηγός Δεύτερος του Λιμενικού Νικόλας Πατρινός. Στη σύσκεψη κλήθηκαν και ο Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, τον οποίο και θα εκπροσωπήσει ο κύριος Καλογερόπουλος Αριστίδης, ειδικός σύμβουλος του Επιτρόπου.
Στο μεταξύ, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση που έκανε αναπληρώτρια υπουργός νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky ότι δεν υπάρχουν πρόσφυγες στο δρόμο, αλλά τους βλέπουμε στις πλατείες γιατί ηλιάζονται. Αυτό που διαπίστωσα χθες, γιατί πήγα μόνη μου σε όλες τις πλατείες, είναι ότι δεν υπάρχει κανείς έξω, ανέφερε μεταξύ των άλλων η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης της είπε: «Δεν είναι στο δρόμο κανείς, έχουν συγγενείς, έχουν ομοεθνείς, έχουν πάει στις οργανώσεις. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν λιάζονται στις πλατείες», όπως είπε με εντυπωσιακή αριστερή αναλγησία η Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κυρία Χριστοδουλοπούλου, «αλλά πεινάνε, κρυώνουν και φοβούνται», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να αναλογιστεί την επιρροή που άσκησαν στην αύξηση του κύματος μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο οι δημόσιες διαφωνίες των υπουργών της, οι απροετοίμαστες κινήσεις της και οι δίθεν απειλές κορυφαίων στελεχών της προς την Ευρώπη ότι θα την γεμίσουν με μετανάστες και πρόσφυγες χωρίς χαρτιά. Η λύση δεν είναι η επιστροφή στο μοντέλο διαχείρισης του 2004-2009, σύμφωνα με το οποίο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εγκαταλείπονταν από το κράτος στις πλατείες. Διαφορετική πλατεία για κάθε εθνικότητα, μετατρεπόμενη σε θύματα για κάθε κακοποιό στοιχείο και δημιουργώντας από την άλλη τεράστιο ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Η λύση είναι η εφαρμογή του νόμου, κατέληξε το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραγκούνης, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις της αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασίας Χριστοδουλοπούλου, έκανε λόγο για απίθμενο θράσος και απίστευτη ανικανότητα και ανευθυνότητα χωρίς προηγούμενο. Αναλυτικά στη δήλωσή του τονίζονται τα εξής: άνοιξαν τα κέντρα κράτησης και πλημμύρισαν την Αθήνα παράνομους μετανάστες. Άνοιξαν τα σύνορα και γέμισαν τα νησιά μας μετανάστες και πρόσφυγες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Εγκατέστησαν την ανομία και την ανασφάλεια παντού. Τώρα φέρνουν νόμο για την απελευθέρωση τρομοκρατών κατά παραγγελία των κουκουλοφόρων. Την ίδια στιγμή, αρμόδια υπουργός μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν πλέον μετανάστες και όσοι κυκλοφορούν στο κέντρο το πρωί απλά λιάζονται. Και ότι για όλα αυτά υποστηρίζουν πως ευθύνεται τάχα η προηγούμενη κυβέρνηση. Απίθμενο θράσος και απίστευτη ανικανότητα και ανευθυνότητα χωρίς προηγούμενο. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, η σύσκεψη την οποία σας προαναγγείλαμε και εμείς, η οποία και αφορούσε βεβαίως τη σύσκεψη για το θέμα το μεταναστευτικό και έγινε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και πάρθηκαν και συγκεκριμένες αποφάσεις. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λοιπόν, μεταξύ των άλλων, επειδή μας αφορούν, είναι τα εξής: τη μεταφορά των νεοεισελθέντων από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα και το διαχωρισμό τους σε μετανάστες και πρόσφυγες. Θα πάνε δηλαδή όλοι από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα, στη δική μας περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη, γενικότερα στον Εύρο και στη Θράκη, από τα νησιά και το διαχωρισμό τους σε μετανάστες και πρόσφυγες. Τον εφοδιασμό των προσφύγων από τη Συρία με ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μεταβούν στις χώρες που επιθυμούν. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Τη διαμόρφωση ειδικών χώρων υποδοχής, όπου θα γίνονται και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι, δεν έχουν καταφέρει ποτέ να το κάνουν τόσο ολοκληρωμένο, ούτε μεταφραστές, ούτε γιατροί και σε πολλές περιπτώσεις γιατροί από προγράμματα οι οποίοι δεν αμείβονται καν. Εν ώψη της επόμενης επίσης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση του ζητήματος της προσφυγικής ροής και την αναλογική κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ακόμα λοιπόν πολιτικό ζήτημα το οποίο θα θέσει ο Πρωθυπουργός της χώρας στην επόμενη συνάντηση, στην επόμενη σύνοδο κορυφής. Εν τω μεταξύ, υπήρξαν και ανακοινώσεις, οι οποίες και έγιναν πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, τον κύριο Σακελαρίδη. Να δούμε λίγο το τι ακριβώς δήλωσε και επανερχόμαστε. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη ροή προσφύγων για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στη Συρία. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς περίοδο σημειώνονται έντονα αυξητικές τάσεις προσφυγικών ροών και στην Ιταλία. Από τις πρώτες καταγραφές αυτό που προκύπτει είναι ότι το κίνητρο της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των ανθρώπων δεν είναι τόσο οικονομική ανέχεια, αλλά ο άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε διυπουργική σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου και αποφασίστηκαν τα παρακάτω. Πρώτον, η μεταφορά των νεοεισελθέντων από τα νησιά σε κέντρα υποδοχής στην υπηρετική Ελλάδα και ο διαχωρισμός τους εκεί σε πρόσφυγες και σε μετανάστες. Δεύτερον, στους Σύρους πρόσφυγες που αιτούνται άσυλο θα δίνονται άμεσα τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με τα οποία θα μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες προτίμησής τους. Τρίτον,
εγκρίθηκε σχέδιο για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων διαμονής σε κλειστούς χώρους, σε καταβλισμούς, αλλά και σε υπάρχουσες υποδομές, όπου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Και τέταρτον, εν ώψη της επόμενης συνόδου κορυφής, αλλά και της επόμενης συνόδου των αρμόδιων υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο πάντοτε της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και να υπάρξει αναλογικός καταμερισμός των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσφυγικό ζήτημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε όλοι, είναι ένα ζήτημα διεθνές και όχι ελληνικό. Απαιτεί λοιπόν σοβαρότητα, ψυχραιμία και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Αυτή την ώρα δεν νοούνται πολιτικά παιχνίδια, ούτε ανέξοδοι λαϊκισμοί με τις ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Σακελαρίδης, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε δυνατότητα και σε επόμενα δελτία ειδήσεων να δούμε τη συνέχεια όλων αυτών. Προς το παρόν, ωστόσο, να πάμε λίγο να παραμείνουμε γενικά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, διότι δεν υπάρχουν μόνο τα αρνητικά, δεν υπάρχουν μόνο τα ζητήματα και τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Υπάρχει και το έντονο ρώσικο ενδιαφέρον, το οποίο και εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Μόσχα. Να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Σταύρο Σταυράκογλου. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα στην Κασόγκο, καλησπέρα και στους θεατές σας. Βέβαια, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά τα οποία και βλέπαμε πριν από λίγο. Δηλαδή, για το ζήτημα βεβαίως της παράνομης εισρωής μεταναστών, φαίνεται ότι και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αυτή τη στιγμή αναγκαστικά έχει γίνει ένας πρώτος χώρος υποδοχής, αναγκαστικά και μη, και άτυπα μπορώ να πω κιόλας. Επειδή βρίσκομαι εκτός Αλεξανδρούπολης, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Όχι, εννοούμε βεβαίως. Έχω ενημερωθεί για το σχεδιασμό από κυβερνητικής πλευράς για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Περιμένω όμως πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να ενημερωθώ ακριβώς, για να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο σχεδιασμός. Και το βασικό είναι να υπάρχουν και υποδομές, κύριε πρόεδρε, γιατί αυτή τη στιγμή οι υποδομές τέτοιου είδους δεν υφίστανται, έτσι. Σωστά, ξέρετε κάτι, κυρία Σόκου. Έχω κάποιες επιφυλάξεις, οποίες σας είπα θα πρέπει να δω ακριβώς το σχεδιασμό για να τοποθετηθώ ακριβώς. Αλλά οι υποδομές ήταν αναγκαίες μέχρι στιγμής για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το ενδυτικό ενδιαφέρον και να καταστήσουμε το λιμάνι επιτέλους αναπτυξιακό κόμβο. Αν οι υποδομές πλέον αναγκαίουν για άλλα ζητήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι αλλάζει όλος ο σχεδιασμός. Καταλαβαίνουμε, βεβαίως. Φυσικά και το καταλαβαίνουμε, την ίδια ώρα που εσείς δίνετε τη δική σας μάχη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμανιού, υπάρχουν και τα υπόλοιπα θέματα. Πάντως υπάρχει ρώσικο ενδιαφέρον, έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από τα χείλη βεβαίως και του ίδιου του Ρώσου Προέδρου, κύριε Σταυράκογλου, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε. Ναι. Πάντως στην καρδιά των Ρώσων βρίσκεται για ιστορικούς λόγους η Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις αδελφοποίησης με την Αγία Πετρούπολη και γενικότερα την παρουσία έντονου ρωσικού στοιχείου στην περιοχή. Οι Ρώσοι δηλαδή επέμειναν και δημιούργησαν μια υποδομή φιλίας με την Αλεξανδρούπολη, μια πόλη την οποία οι Ρώσοι ουσιαστικά τη σχεδίασαν και βάσει δικών του σχεδίων δημοτομήθηκε, μπορεί να δείτε. Από όσο νομίζω, σας βεβαιώνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μαζί και με επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης θα πρέπει να περιμένουμε την ρώσικη πλευρά και την κυβέρνηση να προχωρήσουν στις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις για να δούμε το καθεστώς οποιασδήποτε αξιοποίησης του λιμάνα της Αλεξανδρούπολης. Γιατί υπάρχουν σχέδια τα οποία δεν έχουν βρει ακόμα την κοινή συνισταμένη, δηλαδή αν θα μιλάμε για total solution, δηλαδή για συνολική αξιοποίηση του λιμάνα της Αλεξανδρούπολης, ή θα μιλάμε για την αξιοποίηση μέσω τμηματικών παραχωρήσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται η κυβέρνηση, τόσο σε επίπεδο Υπουργείου, του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας, όσο και σε επίπεδο μετόχου του ΤΑΙΠΕ. Όπως και να έχει όμως η Αλεξανδρούπολη, έχουμε ένα αναπτυξιακό άσχημα ανήκει μας, κυρία Σόβου, το λιμάνι μας. Το δικαιούται νομίζω, κύριε Σταυράκογλου, και απόψη τοποθεσίας, το δικαιούται η Αλεξανδρούπολη και κατ' επέκταση και η περιφέρεια. Γιατί θα υπάρχει γενικότερα ανάπτυξη στην περιφέρεια, εάν αναπτυχθεί αυτό το λιμάνι. Αυτό το λέμε συνεχώς, ναι.
το οποίο όμως δεν μπορούσαμε να το παίξουμε το βράδυ αυτό γιατί στερούσαμε σε υποδομές. Ωστόσο, αυτές οι υποδομές πλέον είναι σε υλοποίηση. Για παράδειγμα, ο σιδηρόδρομος την επόμενη εβδομάδα παραδίδεται και οριστικά τέλος της δρομικής σύνδεσης. Το λιμάνι λοιπόν μπορεί να πάρει πορτεία. Το τονίζουμε συνεχώς τα δύο χρόνια που είμαστε ως διοίκηση από εκείνα που συνοστίζονται για να περάσουν στα στενά του Βοσπόρου. Έχουμε πει ότι για να γίνει αυτό, η Αλεξανδρούπολη μπορεί να αποκτήσει ένα σύγχρονο οργανωμένο λιμάνι και να αποδέχεται τα κοντέινερ ships αλλά και μεγάλα πλοία με συμβατικά πορτεία που αποτελούν υποδομές και σε αζώνη, όπως είπαμε. Έτσι λοιπόν, όπως και εσείς πολύ εύστοχα αναφέρατε, το λιμάνι, λόγω της στρατηγικής θέσεώς του, έχει δυνατότητες που οφείλουμε και να αναδείξουμε αλλά και να αξιοποιήσουμε. Και ω προ τούτο έχουμε επιτύχει προσέλκυση έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος πέρα από τη Ρωσία, τόσο από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και από την Ασία, αλλά και από εγχώριους παράγοντες της λιμενικής οικονομίας. Το ζητούμενο και το συγκριτικό πλεονέκτημα, να ξέρετε κυρία Σόκου, το οποίο έχει περάσει μέσα στις περίπου 80 παρουσιάσεις που έχουμε κάνει του νέου κόμπαν υποφέτου, του νέου εταιρικού προφίλ του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, είναι ότι και με την αποτύπωση πλέον του λιμανιού στη μελέτη του ΠΑΙΠΕΔΕ, να το συνογνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, ότι είναι πλέον στην ίδια κατηγορία ενδιαφέροντος με Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό. Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Το συγκριτικό πλεονέκτημα λοιπόν είναι ότι η απευθεία σύνδεση με ένα λιμάνι στη Βουλγαρία και δίπλα της Βάρνας θα λειτουργήσει ως εναλλακτικό πέρασμα προϊόντων από το Βόσπορο και θα μειώσει το χρόνο διαδρομής από 2,5 ημέρες που χρειάζονται σήμερα μέσα από τα στενά του Βοσπόρου σε περίπου 6 ώρες. Μακάρι, μακάρι. Και νομίζω το. Μεγάλης όμως σημασίας, και το καταθέτω, καταλυτική σημασία για την αξιοποίηση του λιμανιού είναι επίσης και η κατασκευή της οδικής σύνδεσης του λιμανιού με την Εγνατία Οδό, που θα ολοκληρώσει το πλέγμα συνδέσεων. Δεν υπάρχει άλλο λιμάνι στην Ευρώπη που να συνδέει όλες τις μεταφορές. Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, θαλάσσιο και αεροπορικό δίκτυο. Είναι μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και αυτό που μας υπολείπεται είναι η δημοπράτηση της οδικής σύνδεσης και η υλοποίηση αυτής. Ευχόμαστε να ολοκληρωθούν όλα αυτά, γιατί όχι μόνο Ρώσοι θα ενδιαφερθούν, θα ενδιαφερθεί όλος ο κόσμος για να αναπτυχθεί επιτέλους αυτό το λιμάνι, για να έχει ακόμα μεγαλύτερες δόξες από ό,τι και στο παρελθόν, κύριε Σταυράκογλου, και ξέρουμε ότι κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Προς το παρόν, να σας ευχαριστήσουμε. Με χαρά θα έχουμε και μια αναλυτικότερη συζήτηση, ίσως σε κάποια εκπομπή για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε κάποια θέματα που έχουν απασχολήσει έντονα το αστυνομικό δελτίο. Στόχος διαρρηκτών έχουν γίνει τα χωριά στον Εύρο, με τους διαρρήκτες να μην κοιτούν ούτε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Φυλακτό του Δήμου Σουφλίου στον Εύρο, με τους κλέφτες να σηκώνουν ό,τι μπορούσαν να βρουν από τα σπίτια των κατοίκων. Ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει στο Φυλακτό του Δήμου Σουφλίου κλέφτες, οι οποίοι έχουν βάλει σαν στόχαστρο τα νοικοκυριά των κατοίκων. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πολλές φορές σπίτια έχουν παραβιαστεί, αντικείμενα έχουν κλαπεί και οι κάτοικοι ζουν πλέον με την ανασφάλεια. Οι κλέφτες, μην έχοντας ούτε ιερό ούτε όσιο, επέλεξαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, την ώρα που οι κάτοικοι ήταν στην εκκλησία, ώστε να πάρουν τη λεία τους. Στο πρώτο σπίτι, ωστόσο, που μπήκαν, υπήρχε ένας κάτοικος μέσα. Έκατσα μέσα στο τηβάνι, έβλεπα τηλεόραση. Την πόρτα την είχα μισοκλεισμένη, αυτού που έμεινα. Αυτού που έβλεπε τώρα, τηλεόραση. Όταν έρθαν αυτές από την εκκλησία, δεν έκατσαν και πολύ. Τι 9 η ώρα γύρισαν, τα γκόνια τέλος πάντων είδαν. Έρθαν και μπήκαν εδώ και μιλάνε, γιατί λες πόρτες τσέχεις ανοιχτές. Κατάλαβες. Πιο ανοιχτές γόνες, πόρτες τσέχεισαν και κάθομαι και βλέπω, λέω, τηλεόραση. Όλα κλεισμένα τα είχα. Από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα. Πάμε, βλέπουμε την πόρτα που είχα το κλειδί, παρμένο. Αλλά δεν αντιλήφθηκα τίποτα όμως. Τώρα αυτός, άμα με είδε που ήμουν πάνω στο κρεβάτι, ξαπλωμένος και έλειπα τηλεόραση, σου λέει, άνθρωπος είναι εδώ, μπήκε από εδώ, βγήκε από εκεί, και δεν είδαμε τίποτα. Αλλά ύστερα πάνε σε άλλο σπίτι, λέει, άκουσα και εκεί έκαναν, μπήκαν μέσα, ρίμαξαν, δηλαδή, κατάλαβες. Από σένα δεν πήραν τίποτα. Από μένα δεν πήραν τίποτα. Το άλλο βράδυ που ήταν η Ανάσταση για να βγει, είχα τα παιδιά και δεν μπορούσα να πάω, ήμουν συνέχεια στα παράθυρα, αυτός λέω τώρα θα ξαναρθεί. Αυτοί λέει πήγανε στην εκκλησία και θα ξανα... αφού είχε και το κλειδί θα μπει μέσα, κατάλαβες. Έξανα συμβεί κάτι τέτοιο στο χωριό ή πρώτη φορά. Ω, πόσα σπίτια έχουν... Πώς, στη δικιά μας τη Χρυσό δεν πήγαν. Σε αυτό το ίδιο το σπίτι που πήγε χθες μαζί με εμάς, πήγαν και πιο μπροστά και ό,τι οικονομικές ευκαιρίες, τι είχε, χρυσαφικά, ξέρω εγώ, τα πήραν, λέει, όλα. Και τώρα το σπίτι της το είχαν, λέει, πολύ ανακατεμένο. Εγώ για εκείνη ακόμα έκλαψα.
Εγώ τρομοκρατήθηκα που δεν με έκαναν κάτι. Αυτή σκεφτείς η γυναίκα τι πέρασε. Αμέσως μετά οι κλέφτες πήγαν σε ένα γνώριμο σπίτι το οποίο είχαν και στο παρελθόν κλέψει αδειάζοντάς το. Μας είχαν πάρει το κλειδί από τη Τζαμαρία. Εγώ μετά αφού ήρθαν πήραν το κλειδί, άρχισε να με κλείδωνα με τη μέσα την πόρτα, το χολ και ο άντρας μου. Εκείνο το βράδυ, τα 12 Ευαγγέλια ήταν, πήγαμε στην εκκλησία. Όταν ήρθαμε, βλέπουμε το σπίτι ανοιχτή Τζαμαρία. Μη λέει άντρας μου, λέει καλά, λέει, δεν κλείδωσες. Λέω πώς δεν κλείδωσα. Μπαίνουμε μέσα, τι να δούμε, Ανάστα Κυρίου. Κουρτίνες, τα κρεβάτια, τα στρώματα σηκωμένα, ντουλάπες, μπλούζες, πεταμένες. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπαίνουμε στο άλλο. Τι σας πήραν, τι πήραν. Είχα την πρώτη φορά που μας τα πήραν τα άλλα, τώρα ήταν ένα μεγάλο δαχτυλίδι. Είχα και μια παναγίτσα μέσα στα κουτάκια. Και σε ένα πορτοφόλι 400 ευρώ. Αυτά βρήκαν, τα πήραν. Υπάρχει ανησυχία τώρα στο χωριό. Άμα σου πω εγώ τώρα έχω ένα πράγμα, δεν μπορώ ούτε μέσα στο σπίτι να μπω. Από το φόβο που είδα αυτό το πράγμα, δηλαδή να είναι μέσα στο σπίτι, να έχει κλειδωμένο και όταν μπει να δει ένα σπίτι Ανάστα Κυρίου. Τι να πω. Ακόμα φαίνεται εδώ φατιμασιά. Από εδώ. Αλλά το παντζούρι ήταν κλεισμένο. Αυτοί σήκωσαν το παντζούρι, άνοιξαν το παράθυρο και ορίστε φατιμασιά. Από εδώ και μπήκαν μέσα μετά. Και μετά σκαρφάλωσαν από εδώ και μπήκαν από εδώ από το παράθυρο. Από εδώ μπήκαν. Αλλά αυτά εμείς τα έχουμε κατηβασμένο το παντζούρι και το παράθυρο κλεισμένο. Πώς τα άνοιξαν. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής επέλεξαν κακοποιοί να εισβάλλουν σε αρκετά σπίτια στον οικισμό του φυλακτού του Δήμου Σουφλίου. Στο σημείο που βλέπετε, οι κακοποιοί πάτησαν σε αυτό το σημείο, παραβίασαν το παράθυρο και μπήκαν μέσα. Με αποτέλεσμα να αφαιρέσουν χρυσαφικά και χρήματα. Αυτοί μέχρι που θα μας εκτελέσουν μας μέσα. Αυτοί άμα ήμασταν μέσα, τι, έχω και τα γονάκια. Τι να πω, δεν ξέρω. Να φοβάσει να μπει μέσα στο σπίτι. Τι χρόνια ήρθαν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καμιά φορά άνοιγαμε τα παράθυρα, λες το καλοκαίρι. Πάντα, δεν ξέρω. Το θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αναστάτωση στο χωριό με τους κατοίκους να δηλώνουν πλέον τρομοκρατημένοι. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν σε σπίτια. Μπα, έχουν μπει και παλιά. Αλλά τώρα σε μια βραδιά, δύο σπίτια, πρώτη φορά είναι. Είναι και ένα μικρό χωριό και υπάρχει μια αναστάτωση. Υπάρχει. Αστυνόμευση υπάρχει εδώ. Τι ζητάει αστυνόμευση. Μόνο στο τυχερό είναι και εκεί είναι λίγα τα άτομα. Είναι υπηρεσίες στην αστυνομία. Θέλουν και οι άνθρωποι να βοηθήσουν, αλλά και με ποιον τρόπο μέχρι να γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, να καταγγελθεί, να τρέξει το περιπολικό. Χρειάζεται ενίσχυση. Τα έχουν πει πολλές φορές και οι αστυνομικοί υπάλληλοι. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο τα περιστατικά αυτά, κυρίες και κύριοι, στο φυλακτό. Μιλούμε για τέτοιου είδους περιστατικά σε κάθε σχεδόν χωριό της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούν να πιστέψουν οι πολίτες της Ξάνθης πως ένα βρέφος χάθηκε από ασιτεία. Το περιστατικό συνέβη πριν λίγες μέρες και στην κυριολεξία πάγωσε την τοπική κοινωνία. Όπως είπαν οι πολίτες, αν το πρόβλημα σύτησης της οικογένειας είχε γίνει γνωστό πριν το τραγικό συμβάν, τότε όλοι θα βοηθούσαν και το νεογέννητο δεν θα είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Ξάνθης προσπαθεί να κατανοήσει πως ένα βρέφος εν έτη 2015 πέθανε από ασιτία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου την ασιτία, ενώ οι γονείς κρατήθηκαν από την αστυνομία για μερικές ημέρες. Τα αιτία του που οδήγησαν ένα βρέφος μερικών μόλις εβδομάδων από την Ξάνθη στο θάνατο διερευνούν οι αρχές. Αναφορικά με το θέμα, οι γονείς μετέφεραν αρχικά το βρέφος στο νοσοκομείο Ξάνθης, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ στη συνέχεια παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή από την οποία προέκυψε πως το βρέφος οδηγήθηκε στο θάνατο από την ασιτία. Πρόκειται για πολυτεκνή οικογένεια με το νεογέννητο βρέφος να αποτελεί το τελευταίο μέλος αυτής, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο το ίδιο να αντιμετώπιζε προβλήματα ανάπτυξης. Οι πολίτες της Ξάνθης, γονείς και μη, δήλωσαν συγκλονισμένοι, ενώ τόνισαν πως αν η τοπική κοινωνία γνώριζε για το γεγονός, θα είχε κινηθεί και το βρέφος θα ήταν ζωντανό. Σαφώς σημείο των καιρών. Θα μπορούσε όμως να είχε σωθεί ένα τέτοιο βρέφος. Οποιοδήποτε θα άνοιγε μία πόρτα για να το σηκώσει. Βεβαίως, δεν το ξέραμε. Mm-hmm. Δεν το ξέραμε. Δεν έρχονται στην επιφάνεια αυτά. Γιατί? Κάποια αξιοπρέπεια, ίσως υπερβολική, φτάνει σε τέτοια σημεία. Yeah. Όλοι θα βοηθούσαμε, πιστεύω. Τραγικότατο όσο δεν παίρνει. Τραγικό. Αλλά δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Απλά το άκουσα μόνο. Όλοι θα βοηθούσαμε. Τέτοιο πράγμα νομίζω στα παιδιά ειδικά. Εμείς οι μεγάλοι στερούμαστε, τα παιδιά δεν τα στερούμε ποτέ.
να τα γνωρίζουμε όμως, να βγαίνουν και προς τα έξω κάποια πράγματα να μαθαίνονται. Πιστεύετε ότι αν γνώριζε η τοπική κοινωνία κάτι τέτοιο θα είχε αποτραπεί αυτός ο θάνατος, έτσι? Φυσικά. Πολύ άσχημο, πώς δεν το βλέπω. Τραγική είδηση, έτσι. Σίγουρα. Για τον ευνίδιο θάνατο του Βρέφους αλλά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ οι γονείς του κρατήθηκαν για μερικές ημέρες και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γύρω από το θάνατο του Βρέφους δεν έχουν ολοκληρωθεί και αναμένονται αποτελέσματα ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία ενδεχόμενα να φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση. Συγκλονιστική πραγματικά και αυτή η ιστορία, και δυστυχώς πρέπει να πούμε, ακόμη δεν έχουν διελευκανθεί βεβαίως όλες οι οπτικές αυτής της ιστορίας, να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, πραγματικά να μην υπάρχουν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, μιας και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του κυρίου Νεφελούδη, εγκρίθηκε ποσό ύψους 83 περίπου χιλιάδων ευρώ για τους πλημμυροπαθείς του Δήμου Σουφλίου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το κονδύλι αφορά στην υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας για την κάλυψη των άμεσων βιωτικών αναγκών των δημοτών του Δήμου Σουφλίου που επλήγησαν από την πλημμύρα, ακούστε παρακαλώ, της 19ης Νοεμβρίου του 2014. Να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Ευάγγελο Πουλιό. Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε. Χριστός Ανέστη, κυρία Σόκου, χρόνια πολλά σε όλους. Αληθώς, κύριε Δήμαρχε. Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από αυτό το έκτακτο βοήθημα, το οποίο και αφορά στις πρώτες βιωτικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουν οι πλημμυροπαθείς. Ένα επίδομα το οποίο κανονικά πρέπει να δίνεται άμεσα. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Πράγματι, το ποσό αυτό αφορά για τις 137 οικίες οι οποίες επλήγησαν από την πλημμύρα από το Σχημάρος το Νοέμβριο, 19 Νοεμβρίου, στους οικισμούς Λάβρα και Σάρεο Αμόριο. Η αλήθεια ποια είναι όμως, για να την, τα χρήματα αυτά ήταν να τα πάρουμε περίπου πριν από τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Κάπου στη διαδρομή όμως μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικής Ασφάλισης των δύο Υπουργείων το έγγραφο κάπου χάθηκε. Τουλάχιστον αυτό ήταν, και αν δεν το ανακαλούσαμε το θέμα, ίσως να, ακόμα να μην μας άσταναν. Εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα αυτά έχουν έρθει, οι αποφάσεις έχουν πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο και άμεσα θα δοθώ στους δικαιούχους. Μιλούμε για το επίδομα της τάξης των 500 περίπου και 500. Κάτι ευρώ. Που είναι εκείνο το επίδομα που κάθε φορά δίνεται σε περίπτωση είτε πλημμύρας είτε θεομηνίας για τα άμεσα έξοδα, το φαγητό δηλαδή και τις πρώτες ανάγκες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όπως περιμένουμε και τα χρήματα τα οποία πιστεύω να δοθούν αυτές τις ημέρες για το Λαγινά και για το Σουφλί. Για τις κατοικίες οι οποίες επλήγησαν τις τελευταίες πλημμύρες. Mm-hmm. Δεν μιλούμε για τις αποζημιώσεις των κατοικιών, των οικειών, των ζημιών. Κοιτάξτε, για το πρώτο προνοιακό επίδομα, ας το πούμε. Έτσι ακριβώς. Να φανταστείτε όμως. Δεν σας άκουσα. Παρακαλώ, σας ακούμε εμείς, κύριε Δημαρχέ. Να φανταστείτε όμως ακόμη η οριοθέτηση σαν πλημμυρισμένη περιοχή του Εύρου για το Σουφλί, γενικά του Εύρου, για την πλημμύρα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει υπογραφεί από τα Υπουργεία. Καταλαβαίνετε πόσο καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία. Το αντιλαμβανόμαστε. Και το τι σημαίνει και αυτό και για τους κατοίκους, έτσι, οι οποίοι έχουν ανάγκες και πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν. Οπότε και τα χρήματα, ας το πούμε, εγκρίθηκε αυτή η δαπάνη. Πότε περίπου αναμένεται να λάβουν αυτά τα χρήματα της πρώτης σχεδόν πλημμύρας του Νοεμβρίου? Εμείς έχουμε πάρει όλες τις αποφάσεις, προβλέπετε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Για την αποδοχή των χρημάτων και την, ναι, για την αποδοχή και για την κατανομή. Ωραία. Στους δικαιούχους. Οπότε άμεσα θα κουμπούν, θα ενταλματοποιηθούν και θα Μάλιστα. πληρωθούν. Μάλιστα. Κύριε Σόγκου. Παρακαλώ, κύριε Δημαρχέ. Θέλω να μου δώσετε δύο λεπτά όμως να βγω από αυτό το θέμα. Να σας τα δώσω. Ναι. Το μεγαλύτερο θέμα που θα αντιμετωπίσουμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ και να το διατυμπανίζετε, είναι τα κουνούπια στον Εύρο. Συμφωνώ απολύτως, εμείς, κύριε Δημαρχέ. Ορίστε. Συμφωνούμε απολύτως. Δεν πρέπει πλέον αυτοί που είναι υπεύθυνοι, η περιφέρεια, να κινηθούν προς τα Υπουργεία, οι Υπουργοί να παραβλέψουν όλες τις διαδικασίες και να δοθούν, εφόσον τα χρήματα υπάρχουν, κατ' εξαίρεση, έστω και να κάνουν τις αναθέσεις, να δοθούν το δικαίωμα στην περιφέρεια, να κάνουν την ανάθεση, γιατί εάν εντός 10 ημερών δεν κάνουμε ψεχασμό με τα αεροπλάνα, πλέον θα είναι αργά. Θα μας φάνε τα κουνούπια
και αλίμονό μας. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είχαμε και περιστατικά τα παλαιότερα χρόνια μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, κουνούπια τα οποία και μεταφέρουν και νόσους, και είχαμε και τέτοιου είδους περιστατικά ανθρώπων να νοσούν από αυτές τις ασθένειες και επικίνδυνες ασθένειες. Μιλούμε για το μέγιστο ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο και θα αντιμετωπίσει ολόκληρος ο Εύρος. Όλη η έκταση του νομού, πόσο μάλιστα οι παραποτάμιες περιοχές, και σαφέστατα πρέπει να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για όλους, για να μην θρηνήσουμε ακόμα και θύματα. Γιατί είναι το μεγάλο λάθος. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να παρεμβλέψουν όλες τις διαδικασίες. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε. Συμφωνούμε απολύτως. Προς το παρόν. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας άραξε το θέμα, αλλά λέτε, έτσι ήθελα να σας το μεταφέρω. Δεν είναι θέμα. Ειδήσεις είναι εδώ. Και αυτό και αν είναι ζήτημα. Γιατί αρχίζει και ανοίγει και ο καιρός. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλά και εγώ ευχαριστώ. Ανοίγει και ο καιρός και ήδη βλέπουμε και τα πρώτα κουνούπια. Τα είδαμε δηλαδή και στην περιοχή μας. Οπότε και αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί από εδώ και έπειτα. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο πλούσιο το αστυνομικό δελτίο ειδήσεων. Νεκρή ένας ελεργάτης στην Καβάλα και ένας 55χρονος στην Δράμα. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λένε οι κρεοπόλες της Ξάνθης. Μειωμένο το εισόδημά τους στις ημέρες του Πάσχα. Μετρούν μόνον απώλειες. Στην απευθείας εκμίσθωση Αιγιαλού σε τουριστικές επιχειρήσεις θα μπορούν να προβαίνουν τελικώς οι Δήμοι μετά από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, στηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αξίζει να αναφερθεί πως για το εν λόγω ζήτημα πήρε θέση και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με παρεμβάσεις της, ενώ η ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης θα είναι μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2016. Η απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την απευθείας παραχώρηση των παραλίων προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κοινή υπουργική απόφαση καταρτίστηκε μετά από παρεμβάσεις αλλά και αιτήματα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, θα μπορέσουμε εμείς οι Δήμοι να ζητήσουμε κομμάτια συγκεκριμένα, στα οποία δεν θα υπάρχει πρόβλημα της πρόσβασης και της χρήσης γενικότερα του Αιγιαλού και της παραλίας από τους δημότες, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει δίπλα αριστερά ή δεξιά ή και αριστερά και δεξιά χώροι όπου θα μπορούν όλοι να πάνε. Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δίνεται λύση στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ουσιαστικά δεν μπορούσε να γίνει καμία απευθείας παραχώρηση παραλίων στους ΟΤΑ, οδηγώντας σε απόγνωση πολλούς δήμους οι οποίοι κατέγραφαν σημαντικές απώλειες στα έσοδά τους, καθώς αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε ενοικίαση των παραλίων. Έχουμε το δικαίωμα πλέον να ζητήσουμε συγκεκριμένους χώρους, προκειμένου μετά ως Δήμος να τους μεταβιβάσουμε σε τρίτους επιχειρηματίες, και αυτό μπορούμε να το έχουμε τουλάχιστον για 5 χρόνια, που σημαίνει ότι το καθεστώς το παλαιό, που ήταν μόνο για ένα χρόνο, που σήμαινε ότι ένας επιχειρηματίας έπρεπε να έχει τον εξοπλισμό, τον επιχειρηματικό, και δεν θα ξέρε αν για δεύτερη χρονιά μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο σημείο όπου οι θαμώνες γνώριζαν τον επιχειρηματία αυτόν και τον αναζητούσαν, αν θα τον ξαναβρίσκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι τα 5 χρόνια που μας δίνει τουλάχιστον το δικαίωμα να πάρουμε τη χρήση και να τα επαναμεταβιβάσουμε μετά σε ιδιώτες είναι ένα πολύ καλό στοιχείο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, το πρώτο άρθρο της, η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει ότι παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης απευθείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθειας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε Δήμο σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία, εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της ή μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της. Το μίσθωμα καθορίζεται πλέον από τον αποκεντρωμένο περιφερειάρχη, το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω ακόμα για το ύψος του μισθώματος που θα έχουν οι Δήμοι απέναντι στην αποκεντρωμένη, και το με την υπεκμίσθωση ποιο θα είναι το υπομίσθωμα μετά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα καθοριστεί από την απόφαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους, όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε τομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχύλατου, αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου. Παραχώρηση η οποία αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι την 31η Μαρτίου του 2017.
Κοινός τέλος καλό, όλα καλά βρέθηκε και για φέτος τουλάχιστον λύση. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια δυσάρεστη είδηση. Ένας 41χρονος αλλοδαπός αλλιεργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα πρωινές ώρες χθες στην παλιά σκάλα λιμένα Κεραμωτής. Συγκεκριμένα τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια εργασιών εντός του σκάφους του αλλιευτικού στο οποίο εκεί εργαζόταν, ενώ στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού. Ο 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το δεύτερο λιμενικό τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και η διενέργεια αυτοψίας από επιθεωρητή εργασίας Καβάλας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Μιας και την Κυριακή του Πάσχα, για άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, ξέσπασε πυρκαγιά σε μεγάλη χορτολιβαδική έκταση με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση κοντά στο νότιο όλβιο του Δήμου Τοπίρου Ξάνθης. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και απαιτήθηκε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δύο οχήματα. Με τη βοήθεια και των κατοίκων της περιοχής, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να απειληθούν περιουσίες ή και καλλιέργειες των δημοτών. Ωστόσο, η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, καθώς όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τοπίρου Θανάση Λουκουμακιάς, η φωτιά ήταν κοντά σε αποθήκη πυρομαχικών. Αναστάτωση προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες σε χορτολιβαδική έκταση στο νότιο όλβιο του Δήμου Τοπίρου Ξάνθης. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και των κατοίκων της περιοχής, καθώς λίγα μέτρα πιο πέρα υπάρχει αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο Θανάση Λουκουμακιά. Υπάρχει μια αποθήκη πυρομαχικών, προστατεύσαν από εκεί οι πυροσβεστικοί, από εκεί ξεκίνησε να σβήνει τις φωτιές. Υπήρχε και ένα άλλο χωριό δίπλα. Και τρία χωριά ήταν στην ουσία, μια κτηνοτροφική μονάδα που είναι, αλλά δεν απειληθήκαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απειληθήκαν οι κατοικημένες περιοχές. Διότι είχε κουπάσει ο αέρας, η φωτιά πήγαινε και εγώ ήταν σιγά σιγά και ήταν τόσο άμεση και αποτελεσματική η πυροσβεστική που σας λέω ότι μπράβο του, συγχαρητήρια στον διοικητή. Ήταν παρόν και ο διοικητής. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και δεν απείλησε περιουσίες ή καλλιέργειες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Λουκουμακιά και βάσει των στοιχείων που έχει, η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού. Το ζήτημα θα εξετάσει η πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης. Η εκτίμησή μου είναι ότι η φωτιά έχει μπει εσκεμμένα διότι είχε 3 με 4 εστίες διαφορετικές. Περικυκλώθηκε η περιοχή από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και στις 10 η ώρα περίπου είχε καταζεστεί από την υπηρεσία. Το θέμα είναι ότι τέτοια εποχή και θα έλεγα ότι η φωτιά μπήκε σε μια χορτολιβαδική έκταση χαμηλής βλάστησης. Δεν απειληθήκαν ούτε σπίτια ούτε κτηνοτροφικές μονάδες λόγω της άμεσης παρέμβασης της πυροσβεστικής. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, για να παραμείνουμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο ειδήσεων, πριν από λίγες μέρες στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη ένας 30χρονος, σε βάρος του οποίου και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων. Αναλυτικότερα σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε κατάστημα της πόλης. Με προσωρινά υπεύθυνο τον 30χρονο, εντόπισαν στο εξωτερικό χώρο αυτού 4 χάρτινα κυβότια που περίχαν συνολικά 4.442 βεγγαλικά, κροτίδες, παιδικά αθύρματα, τα οποία και κατήχει ο δράστης χωρίς να έχει εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής. Μετά από τόσα περιστατικά που συμβαίνουν βεβαίως κυρίες και κύριοι και διαρκώς προβλήματα, ακόμη φαίνεται ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι κοντά και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών για την εύρυθμη διεξαγωγή τους. Αυτά σε ό,τι αφορά στο 2015, αφού από του χρόνου το σύστημα αλλάζει με μάθημα Μπαλαντέρ. Το νέο στοιχείο στο νέο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων θα δίνει δυνατότητα σε μαθητές όλων των επιστημονικών πεδίων να έχουν πρόσβαση σε σχολές διαφορετικών τομέων. Αλλαγή στην αλλαγή της διαδικασίας εισόδου στα ΑΕΗ και ΤΕΗ ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Το νέο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2016. Με την ηγεσία του Υπουργείου να ξεκινά άμεσα διάλογο για το επόμενο σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2018. Η αλλαγή αφορά στο σύστημα των εξετάσεων που καθιερώθηκε το 2013. Το Υπουργείο Παιδείας πράγματι με ένα δελτίο τύπου είπε ότι για τους μαθητές αυτούς που του χρόνου θα είναι τρίτη τάξη, θα υπάρχουν 3 ομάδες προσανατολισμού μαθημάτων και 5 επιστημονικά πεδία. Μένει να δούμε τώρα ποιες σχολές θα ενταχθούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο
και να δούμε, παρότι υπάρχει ένα σκιαγράφημα όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης από κάθε επιστημονικό πεδίο και στις σχολές και από κάθε ομάδα προσανατολισμού, μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί με ακρίβεια. Το νέο σύστημα θα έχει το πλεονέκτημα πως μειώνει τα εξεταζόμενα μαθήματα από 6 σε 4, αλλά και το μειονέκτημα ότι περιορίζει τον αριθμό των σχολών που μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφοι. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε να προσθέσει ένα επιπλέον εξεταζόμενο μάθημα μπαλαντέρ, η εξέταση στο οποίο θα διευρύνει με βάση τον επιστημονικό κλάδο τις επιλογές κάθε υποψηφίου από τις 60 έως τις 140 σχολές. Με την προσθήκη ενός μαθήματος, οι μαθητές αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολές που θα βρίσκονται σε δύο πεδία επιστημονικά. Μέχρι τώρα με τον ισχύοντα νόμο αυτό δεν επιτρεπόταν. Οι μαθητές θα μπορούσαν να επιλέξουν μόνο ένα επιστημονικό πεδίο. Επομένως, σε πρώτη φάση αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι διευρύνει το πεδίο των υποψηφίων και μπορούν να επιλέγουν περισσότερες σχολές και από δύο επιστημονικά πεδία, αν το επιθυμούν. Σύμφωνα με τον κύριο Αποστολακούδη, οι αλλαγές στη διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων που προωθεί η εκάστοτε κυβέρνηση ή ακόμα και ο κάθε υπουργός παιδείας μετά από ανασχηματισμό έχει κουράσει εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές, μη προσφέροντας σε καμία περίπτωση ασφάλεια σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία τους. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λένε οι νεκροπόλεις της δημοτικής αγοράς στην Ξάνθη, που την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος δεν κατάφεραν να αυξήσουν τον τζίρο των καταστημάτων τους. Οι καταναλωτές προτίμησαν να κάνουν τις περιορισμένες αγορές τους λόγω των ισχνών οικονομικών τους από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως είπαν οι νεκροπόλεις της δημοτικής αγοράς. Ψυγεία γεμάτα και λιγοστοί πελάτες ήταν η εικόνα που αντίκρισε όποιος επισκέφθηκε τη δημοτική αγορά στην Ξάνθη. Οι κρεοπόλες της δημοτικής αγοράς κάνουν λόγο για το χειρότερο Πάσχα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταναλωτική κίνηση. Όπως είπαν, τα ταμεία τους παρέμειναν άδεια και τα ψυγεία τους γεμάτα, καθώς η έλλειψη ρευστότητας απέτρεψε αρκετούς από τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους από τη δημοτική αγορά. Μέτρια επίπεδα, λίγο χειρότερα από πέρσι, αλλά είναι και αναμενόμενο λόγω της κρίσης. Τώρα αυτή η εβδομάδα πάντα είναι σπασμένη. Πάντα μετά τη μεγάλη εβδομάδα όλοι έχουν φάει αρκετά, οπότε λίγο σπάει, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε τους ρυθμούς μας από εβδομάδα πάλι, θα βρούμε σε κανονικούς ρυθμούς και ο κόσμος θα έρθει ξανά στην αγορά να ψωνίσει. Κίνηση περαστική από κόσμο δεν υπήρχε. Τουλάχιστον μέσα στη δημοτική αγορά. Παράλληλα, όπως είπαν, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης αλλά και οι χαμηλές τιμές που επικράτησαν στα σούπερ μάρκετς σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά κρέατος είναι κάποιοι από τους λόγους που δεν κινήθηκε η δημοτική αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι έγινε ζημιά από τα μεγάλα μάρκετ. Είχαμε ένα δημοτικό πάρκινγκ εδώ, έκλεισε. Οι λόγοι είναι διάφοροι και δεν ξανανοίγει από ό,τι βλέπω. Να βοηθήσει τον κόσμο για να παρκάρει. Όταν έρχεται η αστυνομία και γράφει, η δημοτική αστυνομία, όλος πώς να σταματήσει. Έχουμε άτομα εμείς που μπορούμε να τα πάμε στο σπίτι τους, αλλά δεν μπαίνει μέσα να δει, να ψωνίσει ο κόσμος. Το θέμα είναι το δικό μας είδος, ο άλλος θέλει να το δει τι ψωνίζει. Την ώρα που το σερβίρεις πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι σου. Στην έγκριση πίστωσης, κυρίες και κύριοι, 3.972.018 ευρώ προχώρησε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου για την πληρωμή εφημεριών και υπερωριών τόσο του τρέχοντος όσο και παρελθόντων ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, εντός του Δευτέρου 15ημέρου του μήνα και συγκεκριμένα στις 27 Απριλίου, θα έχουν κατατεθεί τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των δικαιούχων. Σημειώνεται ότι στους νοσοκομιακούς γιατρούς οφείλονται χρήματα για εφημερίες που έχουν πραγματοποιήσει από το 2012 έως το 2014. Το συνολικό κόστος των οφειλωμένων από τα νοσοκομεία, στο σύνολο, όπως είπαμε, ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Το διδάκτορ θεολογίας Αντώνη Χατζόπουλο, ο οποίος και ήταν από τους τελευταίους που αποφύτησαν από τη Θεολογική Σχόλη της Χάλκης, είχε ως πρώτο προσκεκλημένο στη νέα εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης Κώδικα Ζωής, Ιωάννα Παρασχάκη. Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε μαζί τους για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής, στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στους ισχυρούς δεσμούς με τη Θράκη. Είχαμε καθηγητές απαιτήσεων, γιατί υπήρχε αυτή η κουλτούρα της σχολής. Και πολλοί καθηγητές μου είναι εν ζωή
και τους συναντάω ακόμη και στην πόλη. Η προσδοκία για την επαναλειτουργία της ποια είναι? Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει? Θα γίνει ξαφνικά, η σχολή θα γίνει, έτσι όπως ήταν, ή είναι εντελώς διαφορετική? Κοιτάξτε, η εποχή είναι άλλος ο ρόλος της. Ο ρόλος της δεν νομίζω να αλλάξει, αλλά πάντως υπάρχουν κάποιοι απεσιόδοξοι που λένε δεν θα βρεθούν φοιτητές να πάνε. Αυτό, ναι, αυτό γράφεται. Αυτό είναι, και αυτό είναι μια στρέβλωση, ξέρετε. Κάθε Μητρόπολη του εξωτερικού ένα φοιτητή να στείλει, θα μαζευτούν εκεί 100, και που οι οποίοι 100 θα είναι και πολλοί. Γιατί η σχολή λειτουργούσε πάντα με 50-60 έτσι σπουδαστές στο θεολογικό της τμήμα. Νομίζω θα γίνει αυτό ξαφνικά. Γιατί και η πολλή δημοσιότητα για τη Χάλκη, που και στον ελληνικό και στον τουρκικό τύπο, είναι κάπως κουραστική. Δηλαδή γράφουν θα και θα, δεν ανοίγει, ξαναπάμε είναι, πίσω. Είναι και η δική σας προσδοκία. Είναι, ναι. Και θέλω πάρα πολύ να ανοίξει. Και νομίζω ότι θα γίνει κάποια στιγμή και θα το προλάβουμε κιόλας, ελπίζω. Ο Παναγιώτατος είναι από τις σπάνιες μορφές της Ορθοδοξίας. Έλεγα σε κάποιους φίλους, κάθε 200 χρόνια ή κάθε 100 χρόνια υπάρχει Πατριάρχης του μεγέθους του Βαρθολομαίου. Τι είναι αυτό που κυρίως θαυμάζεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη? Τα πάντα. Είναι η οξυδέρκειά του, πανδερκής, οξυδερκής, πιστός, δραστήριος, πρωτοβουλιακός. Αυτά που κάνει ο Πατριάρχης, μόνο με τον Ιωακήμ τον Τρίτο μπορούν να συγκριθούν, το 1912. Δηλαδή μιλάμε για 100 χρόνια. Αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της Αλεξανδρούπολης τελέστηκε το πρωί ανήμερα της εορτής των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στη θεία λειτουργία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Τη μνήμη των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης γιορτάζει η Εκκλησία μας την τρίτη μέρα του Πάσχα. Ανήμερα της γιορτής των Μαρτύρων τελέστηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου. Η Εκκλησία θέλει ιδιαίτερα να τιμάμε τους μάρτυρες, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μέσα στην ψυχή τους τόσο βέβαιη και ακράδαντη την πεποίθηση και την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση της δικής μας ψυχοσωματικής υπάρξεως. Ο Άγιος Ραφαήλ έζησε στα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου μέχρι και λίγα χρόνια μετά την άλωση. Τα χρόνια δύσκολα αλλά και ηρωικά. Ήλπισε στη σωτηρία της αυτοκρατορίας, στους αγώνες των παλαιολόγων, δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ, πήρε πολλές γνώσεις, πέρασε από πολλά αξιώματα, πήγε σε πολλά μέρη. Έγινε φημισμένος. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από αυτόν τον κόσμο και όλοι πορευόμαστε σε ένα τέλος, τότε εκείνο που πρέπει να μας συνέχει και να μας κάνει να ενδιαφερόμαστε πολύ είναι όχι ο τρόπος με τον οποίο θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, αλλά κατά πόσο τα τέλη της ζωής μας θα είναι χριστιανικά, ανώδυνα και ανεπαίσθητα. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας να πιστεύουμε στον Χριστό, να μην φοβόμαστε το θάνατο και να προγευόμαστε ακόμα από αυτόν τον κόσμο την αιωνιότητα του Παραδείσου που μας περιμένει. Ο Άγιος Ραφαήλ πόνεσε και μόχθησε για τη Ρωμιοσύνη, αλλά τον κέρδισε ο Χριστός. Αυτόν αγάπησε τελικά περισσότερο από όλα και αυτόν υπηρέτησε μέχρι τέλους. Μεγάλη χάρη του και λαμπρή η δόξα του. Δόξα αιώνια δοσμένη από τον Κύριό μας, γιατί ήταν μεγάλη η θυσία του. Η θυσία του ήταν ο δρόμος του, θυσία ήταν η ζωή του. Θυσία ήταν και ο ηρωικός θάνατός του. Η ίδια η Παναγία, εμφανιζόμενη σε αποκαλυπτικό ενύπνιο την επέτειο του μαρτυρίου του Αγίου, κλαίουσα και ερωτηθήσα γιατί κλαίει, απάντησε ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα κλαίει για τη θυσία που έκανε ο Άγιος Ραφαήλ για εκείνη και τον ιό της στο μοναστήρι της, των Καριών της Λέσβου. Μια πολύ μεγάλη ψαριά, κυρίες και κύριοι, κατάφεραν να πιάσουν στα δίχτυα του αλής από την Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για αρκετούς τόνους από κεφαλόπλα, τα οποία και οι αλής θα διαθέσουν το αύριο το πρωί στο μικρό λιμανάκι στην Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε και τα άλλα λίγο. Ε,
Ένας τόνος κεφαλόπουλα πρώτης ποιότητας ήταν η ψαριά νωρίς το πρωί στα ανοιχτά των δικέλων της Αλεξανδρούπολης. Τα άφθονα φρέσκα κεφάλια βρίσκονταν σε κοπάδι, τα οποία όμως στάθηκαν άτυχα. Η τύχη όμως χαμογέλασε σε όσους θα μπορέσουν να τα γευτούν, λένε οι αλλοίοι. Πιάσαμε νωρίς το πρωί γύρω στο ένα τόνο με ξενάρια στην περιοχή δικέλων. Είναι η εποχή τους τώρα? Τώρα να. Αυτός ο μήνας είναι η εποχή τους. Τα νόστιμα ψάρια θα πωληθούν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς 3 ευρώ το κιλό, ενώ όπως είπαν οι αλλοίοι, η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη και είναι ευκαιρία ο κόσμος να φάει φθηνό, καλό αλλά και φρέσκο ψάρι. Όλα τα ψάρια είναι χαβιαρωμένα. Πέσαν έξω γυαλό για να ξεχαβιαρώσουν. Σύμφωνα με τους αλλοίοι, τα κεφαλόπουλα είναι ωραία ψάρια για τη σχάρα και το τηγάνι που δεν τα βρίσκει σε αυτή τη τιμή και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Θα πουληθούν στο λιμανάκι το μικρό στην Αλεξανδρούπολη, 3 ευρώ το κιλό. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μείνετε κοντά μας, διότι έχουμε ξαναμπεί κανονικά στο πρόγραμμά μας, όπως έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Από χτες, λοιπόν, ξεκίνησε και ο κώδικας ζωής. Όπως κάθε Δευτέρα θα τον βλέπετε, τον κώδικα ζωής στις 10. Σήμερα, Τρίτη, 10 η ώρα, πολιτικό βαρόμετρο. Καθημερινά, βεβαίως, πλούσιο το πρόγραμμα του σταθμού. Μείνετε, λοιπόν, κοντά μας. Μετά την αναλυτική πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ακολουθεί ζωντανά η εκπομπή πολιτικό βαρόμετρο, ενώ επόμενη προγραμματισμένη αναλυτική σας ενημέρωσης 12 ακριβώς τα τελευταία νέα της ημέρας με το Θανάση Τσολάκη. Μέχρι τότε από όλους εμάς εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και που μας εμπιστευθήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.